Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βαθιά κιόλας. Άλλο ένα δώρο για τους ακουστικούς μας φίλους. Χαίρετε! Τι κάνετε? Ξεκινήσαμε. Έτσι φαίνεται. Μα τρώω. Κι εγώ. Τι θα πει ο κόσμος? Καλή όρεξη. Μπορεί να πει. Γεια σου κόσμε, καλησπέρα. Γεια σας και χαρά σας. Άλλη μια εβδομάδα εδώ. Άλλη μια εβδομάδα. Εντάξει, θα δούμε, ναι. Θα δούμε, γιατί μπορεί να βγαίνουν ένα δύο εβδομάδες το επεισόδιο αυτή τη φορά. Κανείς δεν ξέρει. Όποτε μπορώ. Μη μας πιέζετε και πολύ, εντάξει, δεν θέλουμε και άντε να πούμε. Οι αλήθεια δεν πιέσαν. Εντάξει, στείλανε κανένα δυο. Στείλανε. Δεν πειράζει, όχι, καταλαβαίνουμε την, να την αγάπη του κοινού. Το φίλο Τσουμπάκα που έκανε εμφάνιση. Ανησύχησα λίγο, είναι η αλήθεια. Καλώς ήρθες δικιά μου. Λοιπόν, θα τα πάρω αυτά από εδώ, λίγο για ενέργεια θέλω γιατί έπεσα. Ωραίο αυτό το σκηνικό, σας αρέσει, τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Μαλάκες, είναι ασύγκριτα πιο δύσκολο από το περσινό. Το περσινό είχε την απλότητα. Περσινό, μαλάκα, που ήταν το γκρεμισμένο το στούντιο, απλά πετούσε το άσπρο εκεί πέρα. Γεια σας. Αλλά θέλω να νιώθουν σπίτι με τα ξύλα από πίσω. Το θέλει το κοινό. 50 views όμως. Πρώτο 24ωρο, 50 σπίτι, views. Το σπίτι. Εντάξει, τώρα δεν κάτσα να δω τους άλλους μέσα στο σπίτι. Το παλιό ήταν σε ένα στούντιο. Καραντίνες τέτοια αυτά. Άμα. Όχι, όχι, όχι. Αφιερωμένο στους ακουστικούς μας φίλους αυτό το επεισόδιο, να το πούμε. Το είχαμε τάξει. Καμία εικόνα. Σήμερα δεν θα δείξω καμία εικόνα. Τίποτα, ρε. Όπως το βλέπετε, έτσι το ακούτε. Μη σου πω, δεν θα κάνω και κανένα cut. Όλο έτσι, μόνο ακόμα θα φύγει. Μονορούφι. Ας είναι και λίγο μικρότερο. Φτάνει. Μονόπλανο. Δεύτερο επεισόδιο. Μια ώρα και 10 λεπτά, ρε μαλακά, βγήκε. Ναι. Για το Θεό, μία ώρα και 5. Άρα ξεκινάμε άμεσα αυτό, μας λες. Τι άμεσα, εντάξει. Θες να δώσουμε ένα τέτοιο. Τι? Ένα background, γιατί μάλλον την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε για τέτοιο θέμα, ναι, μάλλον νομίζαν ότι μας ενδιαφέρει κιόλας το concept. Περιμένουμε τρελό κόσμο. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Είμαστε αντιμέτωποι με τέτοια φαινόμενα. Θα έρθει δηλαδή. Τώρα γράφει ο άλλος, ήδη βρίζει. Γιατί μας βρίζει. Τι μαλακές έχει πατήσει την dislike, έχει κάνει. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε για χριστιανισμό. Την αγαπημένη μας θρησκεία. Πάει, πάει. Delete, πάει το βίντεο. Like, έχει φύγει. Αφορισμούς και τέτοια. Όχι, να σου πω κάτι. Θα το δούμε όσο πιο χριστιανικά γίνεται. Θα μιλήσουμε δηλαδή για ιστορίες χριστιανών από χριστιανούς. Αυτοί είστε δηλαδή. Εμείς δεν μπλεκόμαστε, δεν σχολιάζουμε. Εμείς θα πούμε ένα σχόλιο, ρε παιδί μου, αλλά όπως θα έβλεπες έναν αγώνα. Σαν το Watcher στη Marvel. Αυτός μπορώ ακριβώς. Να δω τα πάντα, αλλά δεν μπορώ να επέμβω. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. It is what it is. Έχει γίνει, ρε παιδί μου, δεν θα επιλέξουμε εμείς. Εμείς απλά το αναφέρουμε. Είμαστε προετοιμασμένοι για τους τρελούς. Θα έρθουν τώρα, δεν νομίζω. Εδώ θα κάνουν skip για να ψάξουν να βρούμε που λέμε για τον 666. Άρα το θέμα μας σήμερα είναι. Η Παλαιά Διαθήκη. Η αγαπημένη σου Διαθήκη, νομίζω. Ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Ναι. Αυτά θα μας πει. Ναι, εντάξει. Τώρα η καινή. Ναι. Στο διαχωρισμό. Υπάρχει παλιά και καινή διαθήκη, ναι, για όσους είναι ακόμη πιο άσχετοι από εμάς. Ναι, ναι, ναι. Εγώ από το δημοτικό θυμάμαι ότι η καινή λέει για το Χριστούλη. Ναι. Η παλαιά λέει για πριν. Αυτό ξέρω. Μέχρι εκείνη η γνώση μου. Μπορεί να είναι έτσι, δεν ξέρω. Μεγάλωσα ως χριστιανός ορθόδοξος. Με καμία πίεση από κανένα μέτωπο της οικογένειας. Ούτε από παππούδες, ούτε από γιαγιάδες, ούτε από τίποτα. Ναι, εντάξει, συνήθεια. Πηγαίνατε ανά. Βγάζει η μάνα ανάσταση... μου, η μάνα μου βγάζει κάτι κουλά. Παραδέκα. Παραδέκα. Παραπέντε. Αλλά ας πούμε, επιτάφιο δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου. Και ξέρω μια φορά είναι. Πήγα. Πήγα και εγώ μια φορά πριν. Όχι να πήγα. Όχι να πήγα. Να βρέθηκα με κάτι φίλους μου και να μου είπαν να είμαστε εδώ. Βόλτα, πάμε στο επιτάφιο βόλτα. Τι θα κάνουμε, πάμε βόλτα με τον επιτάφιο. Ναι, πάμε βόλτα με τον επιτάφιο. Ναι, δηλαδή τύπου εμείς αράζαμε, δεν ασχοληθήκαμε καν. Αυτό δεν ήξερα μέχρι πότε τι είναι. Θυμάμαι, έβλεπα από Παπακαλιάτη. Προσπαθείς να δικαιολογηθείς για να μην σε αφορήσουν. Όχι, 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 όχι. Θέλω να τους πω ότι μαλάκες δεν ασχολούμαι καν. Τόσο πολύ δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο το βλέπω καθημερινά. Το βαφτιστικό σου όμως το σταυρουδάκι το φοράς ακόμα. Το πούλησα.
Δεν τα έχουμε πει, δεν την έχω πει αυτή την ιστορία. Θυμάμαι να το έχει πει. Δημόσια. Ναι, εγώ το ξέρω. Πόσο dedicated άνθρωπο είμαι στην τέχνη μου. Για να πάρω την κάμερα που έχω τώρα, την καλή, πήγα και έδωσα σε. Τον πούλησα σε ένα κροκοδιλάκι. Το τέτοιο. 2,5 εκατοστάρικα μου έδωσε, μαλάκα, τρελό. Και σου λέω, μαλάκα, ποιο δίνει τόσα λεφτά. Σκουπίδι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, οκ. Okay, το 6 είναι εκεί, το έκανε από εδώ. Αυτή είναι καλή αλυσίδα, βαριά από αυτήν. Τη δάγκωσε. Ευχαριστώ πολύ, νονέ μου, αν το δει ποτέ αυτό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το βάλα ποτέ όμως. Μια που το πήρατε και μια που το έβγαλα να το πουλήσω. Αυτό ήταν. 25 χρόνια, 26, τόσο κράτησε. Δεν πειράζει, εντάξει. Ήταν ένα σταυρό. Okay. Ναι, δεν είχε καν το όνομά μου πάνω. Δηλαδή να γράφει χαραγμένο Ιωάννη. Τίποτα. Ήταν ένα σταυρό. Δεν πειράζει. Εντάξει. Θα πάρω άλλον, αν μου περισσεύει. Όταν επιστρέψει στη θρησκεία. Τώρα φωτογραφίζω κοσμήματα και βλέπω όλες τις κολεξιόν με τους σταυρούς. Άπειροι, να το λέμε γι' αυτό. Τώρα μπορώ να πω. Ένα τέτοιο θέλω. Θα την τιμήσω, δείτε. Ξέρεις τι, αυτόν θέλω. Κάνα μεγάλο, σαν του Μάτκι. Ριπ. Κάνα έτσι, κάνα μεγάλο, παχύ βαρύ. Ωραίος. Αυτό, κάπως Μπράβο. Έτσι, ξέρω εγώ. Αυτό. Γενικά δεν έχω καμία σχέση, δεν ξέρω τίποτα από χριστιανισμό. Τίποτα. Ξέρω ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι απτές οι γνώσεις μου. Θες να ρίξεις βόμβες τώρα για το. Εγώ δεν θέλω να πει. Εγώ δεν είναι. Εγώ. Είμαι... Ας είμαι εγώ ο αιρετικός. Ναι. Εγώ είμαι θρησκεία. Η Ιερά Εξέταση, ας κάψει εμένα, λοιπόν. Πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα. Λοιπόν, η Παλαιά Διαθήκη πολύ πιθανόν να είναι αυτό που είπες. Είναι οι original γραφές, ρε παιδί μου, τα πρώτα που γράφτηκαν. Το prequel του χριστιανισμού. Και... Συγγνώμη, δεν έχω ανοίξει το αλκοόλ, το αλκοόλ μου. Το αλκοόλ μου. Προηγούμενη εβδομάδα τσάι. Θέλω τσάι, τώρα μαλάκα αλκοόλ. Ρε τον πυρώνι μου. Δεν πήγε καλά αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, που λες. Την προηγούμενη φορά σε είδα. Έχεις, ας πούμε, Πάρκινσον. Ζορίζεις. Ναι, είναι γνωστό. Α, συγγνώμη, βίβα, ήπια. Δεν πειράζει. Σε βλέπω κάθε φορά δυσκολεύεσαι πάρα πολύ να το ανοίξεις το τέτοιο. Αυτό το αφήνουμε εδώ πίσω. Το αφήνεις, ναι. Εντάξει, ναι, είναι. Έλεγα λοιπόν, Παλαιά Διαθήκη. Είναι λίγο πιο ρο, πιο μη, πιο βία. Α, είναι παλιά γι' αυτό. Είναι πολύ παλιά. Δηλαδή η καινούρια. Πολύ παλιά. Ρε παιδί μου, είναι η παλιά Disney και η καινούρια Disney, σκέψου. Δηλαδή τα παλιά, έχει τα ρατσιστικά. Είναι μια τέτοια φάση, σαν να βλέπετε δηλαδή original Disney. Δείτε το έτσι. Ναι. Άλλες εποχές, ρε παιδί μου, άλλα χρόνια. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ιστορία του Λοτ. Τον θυμάσαι τον Λοτ? Να σου πω κάτι, αυτά τα άρχισα μια ματιά. Εντάξει, ναι. Άρχισα μια ματιά κλασικά πριν το επεισόδιο, έτσι να έχω μια ιδέα. Θέλω να ξεκινήσω εντυπωσιακά. Διάβαζα αυτό το πράγμα και μου είπα, τι λέει τώρα, ρε μαλάκα, σοβαρά το. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε. Να πούμε ότι αυτά είναι original, έτσι. Ναι. Δεν τα βγάλαμε από τον κόλο μας. Είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Κοίτα, κάποιος διαλόγος ίσως είναι από τον κόλο μου. Θα φανεί που είναι από τον κόλο μου. Ναι. Θα φανεί. Απλουστευμένου θα έλεγα, αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, πώς ήταν η φάση. Ξέρω, αν ήταν τώρα. Αν ήταν τώρα, ναι, αυτό. Μια χαρά ήταν η διάλογη. Μου φάνηκε πολύ φυσιολογικό. Ο Λοτ γιόρταζε 9 Οκτώβρη. Α, 9 Οκτώβρη. Αν έχετε κάποιον Λοτ. Με ωμέγα. Σκεπάζω στα εβραϊκά. Με ωμέγα. Αν έχετε πέρασει η γιορτή, σου πάρω ένα τηλέφωνο. Χρόνια πολλά. Είναι ο τυπάκος μας, ο πρωταγωνιστής της πρώτης ιστορίας, ο Λοτ. Ο Λοτ έχει την οικογένειά του, τις κορούλες του, τη γυναικούλα του και μένει που αλλού Σόδομα και Γόμορα. Δύο πόλεις δεν ήταν αυτές. Κλασικά. Ναι. Είναι στα Σόδομα, ναι, σωστά. Λοιπόν, σκά στα Σόδομα δύο άγγελοι. Okay, ναι. Λοιπόν, τα Σόδομα όμως δεν μπλέκεις. Όπως ξέρουμε όλοι από το. Γκέτο. Την έκφραση, ναι. Παίρνει χαμπάρι το χωριό ότι ήρθαν δύο ξένοι. Και λένε εδώ είναι, θα σας γαμίσουμε. Ναι, σκάσανε ως άγγελοι. Δεν το ξέρανε άλλοι ότι είναι άγγελοι. Όχι. Δύο ξένοι μπήκαν. Ναι. Μπήκαν αυτό. Δύο ξένοι στην πόλη. Σαν να μιλάς για ανέκδοτο είναι. Όχι, δεν είναι ανέκδοτο. Λοιπόν, τους βλέπουν οι Σοδομαίοι και στα Σόδομα ξέρεις, άμα είσαι καινούργιο, σε γαμάνε. Έτσι είναι η φάση. Α, εννοείς όχι στο ξύλο. Όχι, σε γαμάνε. Θέλουμε να σε γαμίσουμε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Είμαστε πανγαμιστές εδώ. Okay. Δεν βιάζουμε μόνο γυναίκες. Okay. Και άντρες. Ήρθαν δύο καινούργιοι άντρες, θα τους γαμίσουμε. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, τώρα ναι, πρώτη φορά στην πόλη. Έθιμο, ρε μαλάκα. Πρέπει ποιος να σε κεράσουμε έναν. Ποιος είμαι εγώ που θα πάω κόντρα στα έθιμα. Το παίρνει χαμπάρι ο Λοτ, βγαίνει έξω, λέει μάγκες. Άγγελοι δικά μας παιδιά. Το ήξερε ο Λοτ ότι είναι άγγελοι. Έψαχναν να βρουν το Λοτ οι άγγελοι. Οι άγγελοι πήγανε σκαστή για το Λοτ. Ο Λοτ το κατάλαβε. Ο Λοτ τα ξέρει όλα. Ο Λοτ.
Δεν ήταν όποιος και όποιος. Ήταν από τους συμμαζεμένους τύπους του χωριού. Μάλιστα. Σας είπα, είχε την οικογένειά του. Τώρα γιατί έμενε εκεί δεν ξέρω. Ο Πόποτας ήταν δηλαδή. Ναι, 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 μια τέτοια φάση. Ο Πόποτας του, των Σόδομων. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Και λέει, αφήστε τα παιδιά ρε μάγκες. Άμα θέλετε, εδώ είναι οι κόρες μου. Γαμίστε αυτές. Από το να γαμίσετε τους άγγελους. Αυτό είναι τώρα απλουστευμένη. Δεν είναι απλουστευμένη, αυτό είπε. Πάρτε τις κόρες μου. Δεν είναι, δεν έχω να σας δώσω κάτι. Ας δώσω τον κόλο μου, πάρτε τις κόρες μου. Εντάξει, μην το χιάσουμε κι όλα. Πάρτε τις κόρες μου, οκ. Οι κόρες συμφωνούσανε. Δεν ξέρω, οι κόρες δεν είχαν άποψη. Είναι και παλαιά διαθήκη τώρα. Σε παρακαλώ που θα ρωτήσουμε τη γυναίκα. Συγγνώμη, ναι. Οι άγγελοι τώρα, όποιος έχει δει Supernatural ξέρει, τα παίρνουν με τους άλλους που κοπανάνε και βγείτε έξω να σας γαμίσουμε, ξέρω εγώ και τι. Ελάτε να τα πάνε. Και τους τυφλώνουν όλους. Α. Αυτό είναι πολύ Supernatural. Οι άγγελοι αυτό κάνανε όλη τη φάση. Όντως. Ναι. Μόνιμα. Ναι, ναι, ναι. Όποτε ενευρίαζαν οι άγγελοι, κάνανε ένα τσαφ, τυφλώναν τους πάντες. Σαν το Men in Black εκεί. Ναι, 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 ναι. Του λένε λοιπόν, να σου πω κάτι, εδώ η φάση δεν μας αρέσει στα Σόδομα. Είναι λίγο cringy. Okay, man. Έτσι είναι, ρε φίλε, άγγελοι είναι τώρα. Okay, όπως θέλουν μιλάνε. Ναι, αλλά τον ψάχνανε για ποιο λόγο όμως. Δεν ξέρουμε. Επειδή εσύ είσαι καλός, ναι. Πάρε τη γυναίκα σου. Ναι. Πάρε τα παιδιά σου. Ναι. Αν έχεις γαμπρούς, πάρε τους και αυτούς. Μάλλον δεν είχε γυναίκα. Και φυγέντα από εδώ. Τους προσέφερε. Α, ναι. Είχε. Α. Δεν είχαν παντρευτεί, αλλά είχε. Α, okay, ναι. Λοιπόν, τους ενημερώνει ότι φυγέντε. Λέει, πού να πάμε. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε, φύγε από εδώ. Θα τους κάψω όλους. Ναι, 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 εδώ θα τα γαμίσω τη μάνα. Άρα ήρθε να δώσει ένα τύπ, ρε παιδί μου, ότι ναι, εσύ ναι, ναι, είσαι ο καλός. Φύγε, οπότε... φύγε. Τύπου πώς είπαν στον Νόα, φτιάξε μια βάρκα. Το έχω, το έχω, το εδώ του λένε φύγε, ρε φίλε. Άμα θες να σωθείς, φύγε. Είχε κονέ. Λοιπόν, ειδοποιεί από εδώ από εκεί τους φίλους τους γνωστούς. Οι μισοί τον κοροϊδεύουν, δεν τον παίρνουν χαμπάρι. Η γυναίκα και τα παιδιά τους πείθει. Και φεύγουν. Μια άλλα ρε μάγκες, εδώ πέρα που είμαστε στη μέση σερή μου, ξέρω εγώ, δεν έχει τίποτα. Πού θα πας, θα πάω. Περίμενα να σου πω την πόλη. Ναι. Airbnb που κλείσανε. Λοιπόν, και θα πάει στη Σιγόρ. Μια διπλανή πόλη. Σιγόρ. Ναι, στη Σιγόρ. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τους λένε οι άγγελοι, φύγετε και μη γυρίσετε να κοιτάξετε πίσω. Ναι. Όπως είπε τα σοφά λόγια, όπως είπες Disney, ο Σκάρ στο Σύμπα. Φύγε και μη ξαναγυρίσεις. Να κάνω ένα διάλειμμα. Ήμουν πολύ άδικος με το Lion King που το, δεν το έβαλα στο top 10. Α, τώρα λες και επεισόδιο. Το franchise. Προηγούμενη σεζόν. Το franchise. Okay, ναι. Είναι για τον Μπούτσο, τώρα κάνω ένα μικρό διάλειμμα. Το franchise. Γενικά όλο το υπόλοιπο. Σαν ταινία όμως το Lion King. Ναι. Πρέπει να έχει χώρο στο top 10. Ήμουν πολύ άδικος. Ναι, σαν ταινία Lion King. Το είδες πρόσφατα, εγώ, φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Α, ναι, ναι. Αλλά το Lion King 1 είναι πολύ καλό, εξαιρετικό. Κάπου θα το χώσω στο top 10 μου. Κάπου θα πετάξουμε έτσι. Λοιπόν. Okay, και συνεχίζουμε λοιπόν. Ναι. Φεύγει ο Λότ, φεύγει η γυναίκα. Πώς φτάνουν στη Σιγόρ. Γυναίκα, περίεργο πλάσμα η γυναίκα. Τι κάνει. Πήγε πίσω, θα πω εγώ. Γυρνάει και κοιτάει πίσω. Α, δεν πήγε. Όχι, ρε. Εγώ νόμιζα ότι πήγε. Εκεί που ήταν, γύρισε και κοίταξε. Ενώ τη είπαν μην κοιτάξει πίσω. Μάλιστα. Τα ήθελε ο κόλος της. Κάνουν ένα έτσι. Κάνουν ένα έτσι, άγγελοι. Γενικά δεν μπλέκεις. Και έμεινε στήλη άλατος. Έτσι το λέει μέσα. Ναι. Στις γραφές μέσα από εκεί. Από εκεί βγήκε η έκφραση. Στήλη, έμεινε στήλη άλατος. Ωραία. Ο Λότ δεν. Τιμωρήθηκε η γυναίκα. Ο Λότ ήταν λίγο κότα. Εκεί όσο ήταν στη Σιγόρ, οι άλλοι ρωτούσανε, κάτσε ρε φίλε, εσύ πώς έφυγες από τα Σόδομα, τι κονέ είχες να πούμε, πριν γαμηθούν, δηλαδή πέντε λεπτά εσύ έφυγες και ήρθες εδώ. Ναι, ναι, ναι. Τι τρέλα πουλάς. Τι πάτος είναι αυτός, ξέρω. Πώς είστε, κάτι, ένα μυστικό κρύβεται εδώ και τι. Ναι, τι ψηλιάζονται οι άλλοι ότι θα τους πάσουν τον μπούτσο και παίρνει τις κόρες και ανεβαίνουν στα βουνά και κρύβονται. Ναι. Δεν γουστάρανε, ρε παιδί. Για να μην τους φάνε τώρα στη Σιγόρ. Ναι, μην τους φάνε. Τους βλέπανε με μισό μάτι, ξέρω εγώ. Ναι, εντάξει, εκείνη την εποχή θα μπορούσαν άνετα να τους σκοτώσουν, ξέρω εγώ. Καλά, ναι. Ναι. Λοιπόν, και παίρνουν τις κόρες και κρύβονται στα βουνά. Μάλιστα. Οι κόρες όμως, γκαυλωμένες. Συγγνώμη. Α, κάνεις και το σταυρό. Δεν έκανα. Πήγα. Είναι η στήλη άλλα τους. Πήγα. Λοιπόν. Είναι 16, 17, 18 χρονών, δεν ξέρουμε. Είναι μικρές οι κόρες. Το αίμα τους βράζει και τέτοια. Ναι, ρε παιδί μου, ξέρεις πώς είναι τώρα. Θέλουν να αγκαστρωθούνε. Θέλουν οι κόρες του Λότ να αγκαστρωθούνε. Ναι. Λέει, εδώ που μένουμε όμως στα λαγκάδια και στα βουνά, δεν έχει κάποιον. Ποιος θα μας πάρει. Και τι λέει η μεγάλη κόρη του Αλάνη. Τι λέει το Αλάνη. Θα μεθύσουμε τον Λότ, τον μπαμπά μας, ναι.
τον μεθύσουμε, θα τον γαμίσουμε για να μας γαστρώσει. Οπότε κοιμούνται το βράδυ. Και δούλεψε αυτό. Την πρώτη φορά το έκανε η μεγάλη κόρη. Ο Λότ δεν θυμόταν τίποτα. Ναι, ξυπνήσε... δεν θυμόταν τίποτα. Άρχοντας ο Λότ. Λοιπόν, να κάνω ένα pause. Ναι. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια. Γιατί εγώ κάνω διαδραστικό content. Ναι, εντάξει, λοιπόν. Ναι, φύγει στο. Στείλτε μας και στο Instagram και στο Instagram κτλ. Υπάρχει περίπτωση. Προσέξτε πολύ. Όχι να γίνατε κόλος. Εντάξει. Υπάρχει περίπτωση να ήπιατε τόσο πολύ που δεν θυμάστε τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως να μπορείς να γαμίσεις. Ναι. Δηλαδή. Όχι ανέστητος και απλά τριβόμουν να πάω. Ναι, ρε φίλε, αυτό. Να είναι τώρα σε πλήρη έξαρση αυτό, δηλαδή, το φαινόμενο. Πρέπει. Είναι πολύ μικρό το gap στο. Ναι, δεν θυμάμαι τίποτα. Γι' αυτό. Υπάρχει το. Ξέρεις τι. Θυμάμαι τη φάση. Τώρα λεπτομέρειες δεν έχω συγκρατήσει. Κάτι γινότανε. Ναι, ρε λόγω, δηλαδή. Εντάξει. Αλλά θυμάμαι. Έχω μια ιδέα. Ρωτώ λοιπόν το κοινό. Έχει γίνει ποτέ στη δικιά σας την περίπτωση να μεθύσετε τόσο πολύ όπου να πείτε ότι ξέρεις κάτι, μαλάκα, ολικό blackout, δεν θυμάμαι τίποτα ρε μαλάκα, είπα φέρε δεύτερη τίποτα, γύρα, ναι. Τίποτα ρε μαλάκα, τίποτα. Λοιπόν, σήκωσα χέρι στον καρσόνι, του είπα φέρε δυο shaker, τα έφερε και μετά... Blackout. Τίποτα ρε μαλάκα, την άλλη μέρα ξύπνησα. Και μου λέει άλλη, τώρα είμαι έγκυος. Ναι, είσαι έγκυος κοριτσάκι μου. Από μένα. Αποκλείεται, εγώ έχω μείνει δύο ώρες πριν. Τέλος πάντων, πείτε μας, έχει γίνει. Εγώ έχω γίνει πολύ κόλος στη ζωή μου. Πολύ κόλος. Όχι πολλές φορές, λίγες φορές, αλλά αυτές τις φορές. Λίγες και καλές. Αυτές τις φορές ήταν κόλος. Ωραία. Τα θυμάμαι όλα. Καλά όλα. Όλα τα θυμάμαι. Όχι, όλα. Τα μήνυτα blackout. Αυτό που σου λέω, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες. Ναι. Αλλά θυμάμαι αυτό. Τι έγινε όμως. Κάπου στο δηλαδή θεωρώ ότι αν είχα επιδείξει κάποιον, ναι. Θα το θυμόμουν, παιδί μου. Αυτό. Εντάξει. Αυτό ήθελα. Ήταν παλαιάς. Έτσι, από αυτό κρασί. Πιστεύω εγώ. Ναι, γιατί και πού το βρήκανε τώρα. Με τι γλύφα, σταλακτήτες γλύφανε μέσα στα... Κάνα μανιτάρι, βάλανε το ράκι και δεν ξέραν τι γινόταν. Τέλος πάντων, ναι, για συνέχισε. Λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, πιάνει το κόλπο. Ναι. Μικρή γουστάρι και αυτή λέει: ωραία ιδέα, μπράβο, τι μυαλό είσαι, ρε μεγάλη αδερφή. Οπότε το επόμενο βράδυ ξανακάνουν το ίδιο. Αβαρά και τη μικρή. Έγκυες και οι δύο, γιατί ο Λότ είναι καρπερός. Απίστευτο. Και εδώ τελειώνει η ιστορία μας. Δεν τιμωρεί το Λότ. Ναι. Δεν τιμωρούνται οι κόρες του. Δεν τιμωρείται κανείς. Αυτό δεν απαγορεύεται στο χριστιανισμό. Ο μόνος που είναι παλαιά διαθήκη. Δεν θα τα λέμε ξανά. Τι δηλαδή... θα πει είναι παλαιά διαθήκη. Άλλο ήταν ανεψίος του Αβραάμ, ρε μαλάκα. Μαλάκα πηδάει τις κόρες του. Μεθυσμένος. Εκεί υποτίθεται ήταν 10 άνθρωποι όλοι κολλητικοί. Αναγκαστικά θα πρέπει να πηδήξει τις κόρες του. Τι να κάνουμε. Αιμομιξία, τέτοια αυτά δεν λειτουργούν. Δεν υπάρχουν, ας πούμε. Για πείτε μου λίγο. Θέλαν τα... οι κόρες του Λότ θέλουν να μείνουν έγκυες. Αυτό δες. Το θαύμα της ζωής. The circle of life. Και life, ρε μαλάκα. It's the circle of life. Είμαστε εκεί, εντάξει. Στα μιλάω τα αγγλικά έτσι. Μάλλον είδε χθες το Lion King. Αυτό είχε γίνει τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Λότ. Εξωπραγματικό μαλάκα, ε. Ωραίος. Τι είπες, ξάδερφος του Αβραάμ. Ανιψιός του Αβραάμ. Ποιος είναι ο Αβραάμ? Του Ισάκ. Και του Ιακώβ. Όλοι μαζί ήταν μια οικογένεια. Εκεί ήταν και ο Λότ. Όλα τα ξέρω, ρε. Έχω δει τον πρίγκιπα της Αιγύπτου γι' αυτό. Prince of Persia. Prince of Egypt. Prince of Persia, εγώ ξέρω. Άλλο είναι αυτό. Και έλεγε εκεί, εσύ είσαι αυτό ο γιος του Ισαάκ και του Ιακώβ. Από εκεί, από εκεί το ξέρω. Μέχρι εκεί. Αυτό, αυτή είναι η σχέση μου με το χριστιανισμό. Τον Ελισαίο τον ξέρεις? Που έχει το τέτοιο, το Taco Store. Όχι. Ο Θεός είναι σωτηρία. Ελισαίος. Αυτό σημαίνει το όνομα. Ναι. Ήξερες εσύ τώρα ότι Ιωάννης, άκου τώρα. Όχι. Ιωάννης και Θεόδωρος, ναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Όχι. Μάθετε. Γιατί? Ιωάννης είναι το δώρο του Θεού. Σημαίνει. Θα μου το εξηγήσεις κάπως ή... Ναι, ήταν αυτοί που ήταν του Ιωάννη, οι γονείς, προσπαθούσαν να πιάσουν παιδί χρόνια, τίποτα. Τη σου δώσανε εκεί μια ευλογία. Τώρα εντάξει, δεν τα θυμάμαι κιόλα από τα σκεφτικά μαλάκα του δημοτικού. Του δώσανε εκεί μια ευλογία και έπιασε άλλη παιδί και έβγαλε το παιδί Ιωάννης, δηλαδή το δώρο του Θεού. Ότι άμα δεν έβαζε το χεράκι του Θεός, δεν. Δεν μπορούσε. Άσφερος. Αυτό. Δεν έχουμε το αντίθετο όμως.
Θεός δίνει αλλά και ο Θεός παίρνει. Μας γάμισες τώρα. Για πες μας λοιπόν τη φάση. Λοιπόν, είναι ο Φουγκαράς ο Ελισαίος. Ο οποίος είπαμε είναι... Θεός είναι σωτηρία. Σωτηρία, μάλιστα. Λοιπόν, είναι 14 του Ιούνιου για τους φίλους σας του Ελισαίους. Λοιπόν, κόβει βόλτες στη Βηθλέμ ο Ελισαίος. Ναι. Έχει κάνει κάτι σε αγκιασμούς, είναι τύπου πάτερ Ελισαίος. Μάλιστα. Έχει πάει, έχει βγάλει το μεροκάματο να κάνει αγκιασμούς. Ναι, ναι, ναι. Κάνα ευχέλαιο. Λοιπόν, και τελειώνει. Και τι πετυχαίνει μπροστά του? Κάτι μούλικα. Ναι. Δεν ξέρουμε τι ηλικία. Σαν αυτή τη... Παιδιά αναφέρονται σαν στην ιστορία. Σαν αυτή την συμμορία εδώ που πουλούσε ναρκωτικά και σκότωνε κοσμάκι και δελδεράδες. Κάτι τέτοιο μπορείς να φανταστείς, γιατί αυτά... Ναι. Δεν ξέρουμε τις ηλικίες της, αλλά ξέρουμε ότι είναι 42 στον αριθμό. 42 παιδάκια? Ναι. Μαλάκα, 42 από οτιδήποτε είναι πολλά. Δεν είναι... Λοιπόν, και έτσι όπως γυρνάει στη Βηθλεέμ ο Ελισαίος, ξέρω εγώ, ανέβαινε ένα βουνό, τον κοροϊδεύουν τα παιδάκια, ανέβαινε φαλακρέ, ανέβαινε. Φαλακρός ο Ελισαίος. Είχε το κόμπλεξ του, ρε παιδί, δεν υπήρχε τότε μπιφτέκι. Και να βάλει. Είχε μπιφτέκι. Είχε. Τι να κάνουμε. Okay. Δεν το είχε αποδεχτεί. Ένα αρχόμενο μπιφτεκάκι. Δεν το είχε αποδεχτεί. Okay, ρε, ναι, εντάξει, του την έδωσε γενικά. Ναι. Δεν είναι και ευγενικό, παιδιά, εδώ που τα λέμε. Να σου λέει ο άλλος αυτό και αυτό. Τι κάνει ο Ελισαίος? Καταράσεται τα παιδιά. Ρίχνει μια κατάρα. Στα 42 παιδιά. Ναι. Ναι. Βγαίνουν δύο αρκούδες. Και τα γαμάνε τη μάνα τα παιδιά. Εκείνη την ώρα. Ναι, ναι, ναι. Μαλάκα, ναι. Να σου πω κάτι. Δεν έμεινε. Μάλλον τότε. Κοκαλάκι δεν έμεινε από τα παιδιά. Και τα 42. Τα ξεκόλιασε, ρε, με την κατάρα. 24 παιδιά. Πώς, όχι 24. 21 παιδιά η κάθε αρκούδα έφαγε. Του γαμίσανε. Να σου πω κάτι. Τότε πρέπει να είχε πολύ καλύτερο σήμα η προσευχή και η κατάρα. Ήταν λιγότερο ο σοκολάτη. Προσευχόσου να ερχότανε. Καταριώσει να έπεφτε. Δεν είχε τόσο. Τώρα για να πιάσει γραμμή. Δεν έχει τώρα. Πρέπει να προσεύχεις 10 φορές την τώρα μέρα. Τώρα δεν έχει τίποτα. Δεν ούτε κονέ να έχεις, ούτε θέμα κατάσταση. Και για το τίποτα, ρε. Τον είπαν φαλακρό. Κατάρα. Την κατάρα μου να έχετε, βρωμόπαιδα. Μάλιστα. Θεός δίνει, ο Θεός παίρνει, λοιπόν. Θεού δώρο μπορεί να είσαι εσύ. Τα παιδάκια τα άλλα δεν ήταν. Αυτά ήταν αποδεκτά ως πράξεις χριστιανικές τότε. Τον κορόιδεψαν όμως, να το έχουμε υπόψη. Ναι, του τύπου δηλαδή ότι ξέρεις τι, ο Θεός μπορεί να στείλει μια αρκούδα να σου γαμίσει τη ζωή, ξέρω εγώ, να μην μείνει τίποτα. Ναι. It was a thing, ας πούμε. Άμα κορόιδευες το Θεό μου, τον αληθινό. Ας πάμε στην επόμενη ιστορία. Lord of the Rings, βλέπεις? Βεβαίως. Τον θυμάσαι το No Man Can Kill Me? Εννοείται. I am no man και... Ή... πώς το λένε? Η Lord of Brienne. Brienne of Tarth. Όχι, ξέρω. Μαλάκα, άλλη είναι αυτή. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Πω, Σωτήρη, θα με αποκληρώσει τώρα που δεν θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς μαλακία ταινία είναι το Lord of the Rings. Όπω, έμπλεξε. Ξέρεις τώρα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το επεισόδιο που το περιμένουμε από την πρώτη σεζόν. Χωρίς το Σωτήρι. Πρέπει να τον φέρω και εδώ. Ξέρεις πόσες φορές έχει δύο Σωτήρι στο Lord of the Rings και το Hobbit? Παραπάνω από μία είναι υπερβολή. Εωουίν, κάπως έτσι λέγανε αυτοί. Μαλακία ήταν η όλη υπόθεση. Δεν μπορεί να με σκοτώσει άντρας. Δεν είμαι άντρας. Αυτό ήταν cheat. Να τα λέμε λοιπόν. Και αυτά. Έχουμε τον Γεδεόν λοιπόν. Ειδικά ο Witch King ήταν μεγάλο ατού. Κρίμα να φύγει έτσι. Δεν έφυγε από τα τέρατα εκεί που πετούσαν. Τώρα ρε μαλάκα, ο αρχηγός των Νάσγκουλ να πούμε, ναι, να τον δώσει άλλη. Έχουμε τον Γεδεόν. Δεν ξέρεις τον Γεδεόν, φαντάζομαι. Ο Γκίδιον. Ναι, ήταν Γκίδιον. Κριτής. Κριτής τώρα των πάντων, από ό,τι κατάλαβα. Ήταν τύπου δικαστής της εποχής. Ήταν κάποιος με κύρος. Φρόλο. Ναι. Λοιπόν, είναι στα βαθιά γεράματα. Πεθαίνει ο Γεδεόν και έχει αφήσει πίσω του 71 παιδιά. Τι? 71 παιδιά. Τι κριτής ρε μαλάκα, ο άνθρωπος ήταν ρεκόρ είναι αυτό, είναι κάποιο είδους ρεκόρ. 71 παιδιά. Μάλιστα. Είναι πολύ το στάτους του, έχει και κάποια χρήματα ρε παιδί μου λόγω της δουλειάς, αλλά δεν φτάνουν για 71 παιδιά. Ποια δουλειά ρε μαλάκα. Αυτό, όλη μέρα πηδούσε. Ναι, εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, και είχε προφανώς και πολλές γυναίκες, δεν έκανες 71 παιδιά με μία, μαλάκα. Στα 5 παιδιά πέθαινε ρε παιδί μου, έπαιρνες καινούργια. Δηλαδή, εντάξει, ένα έλεος. Ναι. Λοιπόν, okay. Μία από αυτές τις γυναίκες είχε κάνει μαζί τον Αβιμέλεχ. Ό,τι ξέρεις, ξέρω. Okay, εβραϊκά ονόματα δεν ασχοληθούμε παραπάνω και δεν θα σου πω καν τι σημαίνει το Αβιμέλεχ.
Τι σημαίνει? Δεν θα σου πω. Επειδή το ξέρω. Ακριβώς. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή ήταν δεύτερη σειρά. Ήταν τύπου δούλα, τύπου. Πασκλασαρία. Ναι, δεν ήταν η κανονική γυναίκα. Ήταν η άλλη για να γεννάει τα παιδιά, ξέρω. Και α το ρίχνω που και που. Ναι, μου φεύγουν τα πολλά. Συνηθιζόταν, παιδιά, αυτό να το λέμε, έτσι. Εντάξει, δεν το εγκρίνω. Αλλά συνηθιζόταν. Άσχημα θα ήταν τώρα. Εσύ να είχε το χαρέμι σου. Αλλά όχι. Δεν είναι χαρέμι αυτό. Πρέπει να βγουν και να ψηφίζουν. Στο χαρέμι. Ο Χριστός ήξερε τι έκανε. Στο χαρέμι έχουν δικαιώματα. Είναι παλακίδες. Ε? Αυτό που περιγράφεις είναι η δούλα του σπιτιού. Οκ, έγινε φίλε. Λοιπόν. Οπότε ο Αμβιμελέχ. Βιμελέχ. Πάει, βρίσκει γνωστούς φίλους. Σταμάτα να το λες, σαν να καταλήξεις. Ωραία, αυτό το τυπάκι πάει, βρίσκει γνωστούς φίλους. Και λέει, λοιπόν, μάγκες, είναι 70 τα παιδιά. Δεν βγαίνουμε να φάμε από την πρίκα όλοι. Θα τους φάω όλους και θα μείνω εγώ. 70 άτομα θα φάει. Ναι. Είστε μαζί μου. Μάλιστα. Βρίσκει εκεί μια συμμορία ασασίνους. Παίρνει και κάποια λεφτά από, από τους παππούδες, ξέρω εγώ, και τις γιαγιάδες της μάνας στο Σόι. Τι να πρωτοπληρώσουν και αυτοί οι παππούδες. Ναι. Και κάνουν ένα ντου. Τους τρώνε όλους. Τους 69 μάλλον από τους 70 τους τρώνε τους υπόλοιπους. Και ζει ο μικρότερος. Ο καταφέρνει. Νεότερος. Φυσικά και ζει ο μικρότερος, ναι. Χρόνια μετά καταφέρνει και γίνεται βασιλιάς. Ο μικρός. Όχι. Ο άλλος. Ο... Που τους έφαγε όλους. Ο Αμβιμέλεχ. Γίνεται βασιλιάς. Μάλιστα. Ο μικρός τον έχει καταραστεί, στην μπούτσα του όμως. Δεν υπάρχει, κρύβεται κι αυτός. Δεν έπιασε ακόμα. Κάνει κάτι πολέμους εκεί και κερδάει τη Θιβήν. Αυτή τη Θήβα. Τη Θιβήν. Την κερδάει, την κερδάει. Πάμε να τους εγαμίσουμε και τέτοιο. Κερδάει ρε μάλλον. Okay, ναι. Την κατακτάει ρε παιδί. Κερδάει. Ναι. Κερδάει. Την κερδάει ρε μαλάκα, την κερδάει. Δεν μιλάτε ελληνικά, δεν μιλάτε κυριλάτα. Ναι. Λοιπόν, okay. Την κερδάει. Τους μαζεύει όλους στο πύργο του χωριού. Να δει τι πιάσαμε, ρε παιδί, τι πόλη κατακτήσαμε, ξέρω εγώ και τέτοια. Και έτσι όπως έχουν μαζευτεί, έχουν αράξει στρατιώτες, σαν να μάτ, ξέρω εγώ, τους έχουν βάλει στην κλούβα. Ξυλώνουν πέτρες. Μολότοφ δεν έχουν, οπότε πετάνε πέτρες. Ναι. Και ένα γυναικάκι από εκεί. Γυναικάρα θα έλεγα. Παίρνει μια πέτρα. Χράω. Τη σκάει στο κεφάλι του Αβιμέλεχ, στην καούκα. Και του ανοίγει το κρανίο. Την ψηλιάζεται ο τύπος, ότι ξέρεις τι. Νοσοκομεία και τέτοια δεν έχει, ρε παιδί μου. Ράματα δεν τα έχουμε εφεύρει. Τον ήπια, μάγκες μου, αυτό ήτανε. Και πιάνει τον υπηρέτη του και του λέει. Με ανοιχτό κρανίο. Ναι. Τα αίματα να τρέχουν από εδώ. Πιάνει τον υπηρέτη του και του λέει: σε παρακαλώ, κάρφωσέ με να μην μείνει στην ιστορία ότι πέθανε από γυναίκα. Ότι αυτό μας... ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και φυσικά ο υπηρέτης υπάκουσε, ξέρω εγώ, και πέθανε στη μάχη ο Αβιμέλεχ. Α, δεν καταχωρήθηκε ως... Θυσιάστηκε. Μάλιστα. Α, η τέτοια όμως, δηλαδή, τι, ότι ήρθε η κατάρα... Δεν ξέρω. Εκπληρώθηκε δεν, μέσω δεν, της λέω. Κοτρώνας. Δεν ξέρω. Αυτό... Δεν θα κρίνω εγώ το έργο. Ναι. Δεν θα κρίνω εγώ το έργο. Πολύ ενδιαφέρον. Δεν σου άρεσε. Τώρα αυτό ρε μαλάκα λίγο σκιάχτηκα εκεί με τα αδέρφια. Δηλαδή έτρωγε και στο τέλος τον φάγανε και τι. Θα σου πω το Δαβίδ που είναι μεγάλη ιστορία. Α, για και να κλείσουμε με Δαβίδ. Κλείσουμε με Δαβίδ. Με Δαβίδ. Ο Δαβίδ και τα 1000 πετσάκια. 100 πετσάκια. Αρχικά. Τα 100 πετσάκια. Αρχικά τι τίτλος είναι αυτό. Ωραία. Ο Δαβίδ και τα πετσάκια. Ναι, γιατί το 100 ήταν το πρόβλημα. Ωραία, λέγε να τρίχεσαι, ναι, για πες. Λοιπόν, έχουμε τον Δαβίδ. Ναι, τον κλασικό. Μην ρωτήσεις ποιο Δαβίδ, το γνωστό. Με τον Γολιάθ. Ναι, τον okay. Ξέρουμε όλοι τον Δαβίδ. Ο Ντέιβιντ. Τον ξέρουμε. Ναι. Αυτό όλοι. Δαβίδ και Γολιάθ, ρε, που στην ναι, ναι, τη Σφεντόνα και τον Νάνο εκεί που έφαγε τον Γίγαντα. Αυτό κατά λάθος κάποιος. Λοιπόν, είναι ο Δαβίδ. Ναι. Έχει κερδίσει τον Γολιάθ. Είμαστε μετά. Είμαστε στο Δαβίδ και Γολιάθ 2, ξέρω εγώ. Στο After, ναι, στο Sequel. Ναι. The Aftermath. Λοιπόν, και έχει γίνει κάτι σαν τον Ηρακλή πέρα από το μύθο. Στο παιδικό. Μύθος που, και θρύλος. Ναι, αυτό. Έχει γίνει μύθος και θρύλος. Ναι, βγαίνουν μπλουζάκια με μπλούζα Δαβίδ και τέτοια. Κουκλίτσες και τα σχετικά, ξέρω εγώ. Είναι μια τέτοια φάση. Σανδάλια, θα φορεθούν πολύ φέτος. Ναι, τα Nike, τα... Είναι αυτό το πράγμα. Okay. Όποιος έχει δει Ηρακλή πέρα από το μύθο, ξέρει. Ναι. Όποιος δεν έχει δει, να πάει να δει. Ναι. Σκέτο Ηρακλή. Σκέτο, ας το πέρα από το Ηρακλή. Δεν μπορώ να ακούω πέρα από το μύθο. Αφού έτσι λέγεται, Ηρακλής πέρα από το μύθο. Σκέτο Ηρακλής. Ηρακλής. Ναι. Okay. Τεκνοκλής. Ναι.
Αμερικανάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο οποίος είναι και αυτός ψιλομπίχτης. Ψιλό. Μπίχτης. Έγινε μπίχτης μετά ή ήτανε. Όχι, ήτανε. Ήτανε. Πώς είχαμε εμείς τον Δία, ρε παιδί μου. Μπερμπάντης. Πώς είχαμε εμείς τον Δία. Κάτσε, ο Δίας πήγαινε ό,τι έβλεπε. Εντάξει, αυτό ο Δίας, ναι, το θέλω. Και γελάδι να βλέπε. Ναι, αυτό, ναι. Ο Δίας ήταν λίγο παραπάνω Μερακλής, είναι η αλήθεια, από τον Δαβίδ. Okay. Ήταν λίγο παραπάνω. Ναι. Ο Δαβίδ κλασικά, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι. Ήταν Καζανόβας. Ναι. Okay. Έρα ο Τίλος, ρε παιδί μου. Τώρα, ο τύπος σκότωσε τον Γολιάθ, να λέμε τώρα, με τη Σφεντόνα. Ναι. Φανταστείτε το λίγο. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Σαούλ, δεν γουστάρει που έχει. Better call. Ναι. Better call Σαούλ. Σαούλ. Ο Better call Σαούλ. Ναι. Κάτσε ρε μάγκα, εγώ είμαι βασιλιάς. Ναι. Δεν θα πειδάσεις. Μας πρίζει, ναι, τα αρχίδια τώρα εδώ. Βγήκε βρώμα, δηλαδή, ότι αυτό. Δεν γουστάρω, ρε μαλάκα, δεν γουστάρω. Εμένα θέλω να προσκυνάτε. Τα δικά μου πόδια να φυλάτε τώρα, όχι του Δαβίδ. Του Νάνου, μαλάκα να πούμε. Γαμάει κιόλα κοντό. Θέλει να τον παγιδέψει, γιατί ψιλοκαλά τα έχουν, γνωρίζονταν τα χρόνια, γιατί ήταν γνωστοί και οι δύο, ρε παιδί μου. Εντάξει, ένας βασιλιάς, ο άλλος ήταν. Ναι. Okay, γνωρίζονταν, αλλά δεν πολύ γουστάρει. Και θέλει να τον παγιδέψει. Θέλει να τον στείλει σε αποστολή να σκοτώσει 100 Φιλιστέους. Μάλιστα. Οι Φιλιστέοι ήταν κάτι σαν τους σημερινούς Παλαιστίνιους. Δηλαδή ήταν γειτονική αραβική φάση. Ναι. Λοιπόν. Και να φέρει τις ακροβιστίες τους. Αφού σκοτώσει το πετσάκι από το πουλί. Δεν το λέω εγώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το πω. Πώς θα το πει. Το foreskin. Πώς θα το πει. Το πετσάκι, ρε. Πώς θα το πει. Το foreskin. Πώς θα το μεταφράσει. Μετέφρασε μου το καλύτερα. Ακροβιστία. Να λέω ακροβιστίες. Σε ακροβιστία, ρε μαλάκα. Να μην καταλαβαίνουμε τι. Δεν ξέρω καν αν είναι σωστή αυτή η λέξη. Συγγνώμη, παιδιά. Πετσάκι, ρε μάνα. Λοιπόν, να πάει να τους σκοτώσει 100. Ναι. Και άμα τα καταφέρει, θα σου δώσω την κόρη μου. Θα γίνει δηλαδή μελλοντικά βασιλιάς. Ναι. Που έχει την κόρη μου. Αυτός τον έστειλε δηλαδή να πεθάνει. Αυτό μου ναι, περιγράφεις. Ναι, να φας 100 άτομα, ρε μάνα. Οκ, εντάξει. Τον έστειλε να πεθάνει για να τον ξεφορτωθεί και καλά στο άξιον. Okay. Κλασική περίπτωση. Τι κάνει ο μάγκας ο Δαβίδ όμως. Τι. Πηγαίνει και δεν σκοτώνει 100, σκοτώνει 200 και του παίρνει και overachievement. Μπάρτα. Drop mic. Πόσο παίζει να βρω μου σε αυτό. Δεν ξέρω. Και πόσο καιρό έκανε να τα φέρει κιόλας. Δεν ξέρω. Τραγικό. Τα κατάφερε όμως ο Δαβίδ. Και έφερε μόνο το πετσάκι ή όλο το εργαλείο. Πιο εύκολο. Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πιο εύκολο. Κόψε το όλο από τη βάση. Τρύπα τέτοιο, κάντα κολλιέ εδώ. Και τα βράδια κλουβού. Και θα είναι απτά. Λοιπόν, και έχω και μίνι δεύτερη. Όχι μίνι, έχω και δεύτερη ιστορία. Να ρωτήσω τώρα από κάτι. Και αυτό που κάνουν αυτοί τώρα, οι περιτομές και τα αυτά, από εκεί είναι. Νομίζω το κάναν ήδη τότε. Α, το κάναν ήδη. Δηλαδή ήταν του τύπου ότι. Οι άλλοι ήταν οι αλόθρισκοι. Ναι. Και έχουν, ενώ δεν πρέπει να έχουν. Όλοι ξέρουν ότι δεν πρέπει να έχουν. Ναι, πραγματικά να την πάσω. Λοιπόν, την ακροβιστία. Χρόνια μετά. Ναι. Έχει γίνει βασιλιάς. Συνεχίζει τώρα. Ο Δαβίδ. Ναι, ο Δαβίδ. Άλλη ιστορία. Άλλη. Πλά με τον Δαβίδ πάλι. Μάλιστα. Έχει γίνει βασιλιάς. Του την έδωσε την κόρη δηλαδή. Ρε μαλάκα, έγινε βασιλιάς σου λέω. Μάλιστα. Okay. Και είναι στα λουτρά. Μπανίζει ένα ωραίο μωράκι. Ναι. Σου πω ψηλέ, ποια είναι αυτή. Ποια. Η μελαχρινή. Όλες μελαχρινές είμαι. Μ' αρέσει που έχεις κάνει και το διάλογο. Όλες μελαχρινές είναι. Είμαστε στο 1800 π.Χ. ξέρω εγώ. Δεν είναι αυτό μόνο. Είναι ότι είστε εκεί που είστε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ξανθός. Ναι, οκ, ρε, μα εντάξει, κατάλαβα. Είναι η Βυρσαβέ. Βυρσαβέ. Δεν θα ασχοληθούμε παραπάνω. Είναι αυτή. Ναι, κουράστηκα. Η γυναίκα του Ουρία του Χερσαίου. Μαλάκα, δεν γίνεται να συνεχίζει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Ναι. Λέει, σε μαλάκα σου, του λέει ο άλλος, μόλις σου είπα ότι είναι παντρεμένη με τον τάδε. Θέλω να το γαμίσω όμως, δεν με καταλαβαίνεις. Είμαι ο βασιλιάς. Άμα θέλω να το, γαμίσω, είμαι ο Δαβίδ ο Μπίχτης. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να διατάξει να τη φέρουν εκεί πέρα να τελειώνουμε αφού είναι βασιλιάς. Τόσοι το κάνανε πιο πριν. Στείλ το να στη μάχη. Στείλ το να στον πόλεμο. Το είχε μάθει το κόλπο. Και φέρουν 500 ακροβιστίες, όπως λέγονται.
Στέλνει τη γυναίκα του, στέλνει τον ίδιο. Τη γυναίκα δεν την έστειλε. Στην μάχη. Και κρατάει τη γυναίκα. Τέλεια. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ μπίχτης και αλάνι μεγάλο, την πηδάει και τη, και τη γαμάει. Και την καστρώνει. Ότι τη γαμάει, τη γαμάει. Χάλασε. Αλλά την καστρώνει κιόλας. Μαλάκα, εκείνη την εποχή δεν νομίζω ότι υπήρχε και... Εντάξει, όλα μέσα πηγαίνανε. Αλλά ήταν και καρπερί όλοι τους, ρε μαλάκα. Εντάξει τώρα, λίγο μια, κάπου δύο, τρεις, ρε μαλάκα. Κάπου όπα, δηλαδή. Τι, δεν είχαν κοκακόλα και... Τα κινητά, ρε μαλάκα, τα κινητά σας έχουν χαλάσει και τα στενά τα παντελόνια αυτά που φοράτε, ρε μαλάκα. Τι φάση, ρε φίλε, όλοι καρπερί, να πούμε τότε. Τέλος πάντων, την καστρώνει. Λέει, ωραία, πούστη τον ήπιαμε. Τι θα κάνουμε, φέρ τον πίσω. Φέρ τον πίσω και πες του να την γαμίσει σήμερα. Από μένα. Ναι, να πιάσει. Να του φορτώσουμε για το παιδί, καταλαβες. Μην έχει και κανένα δικαίωμα στο θρόνο. Ναι, ναι, μαλακά, σε πάρε. Δικό σου είναι, δικό σου. Δεν θέλω. Εγώ να γαμίσω ήθελα. Τώρα με παιδιά και τέτοια, μην μπλέκεις. Δεν έχουμε και εκτρώσεις και τέτοια. Αυτή θα ήξερε όμως. Αυτή θα ήξερε, ναι, ναι, ναι. Απλά το θέμα ήταν να γλιτώσουμε από τον Ουρία, ρε παιδί. Μην ζητάει εκδίκηση και τέτοια μετά. Λοιπόν, ο Ουρίας γυρνάει. Αλλά δεν ψήνει να γαμίσει. Λέει, ρε φίλε, έχω δει τόσο θάνατο και τόσα αίματα. Με PTSD γύρισε. Ναι, ρε μαλάκα, δεν είμαι τώρα να γαμάω. Τώρα η άλλη προσπαθεί εκεί, αγάπη μου, έλα σε παρακαλώ. Λέει, άσε με ρε πούστη. Σοβαρά τώρα, γύρισα από τον πόλεμο. Αυτό είναι όλο. Έχω δει του κολλητού μου, ξέρω εγώ, να πεθαίνουν, να ακροτηριάζονται. Και εγώ γύρισα εδώ και δεν ξέρω καν το γιατί. Και εσύ μου λε, γάμαμε. Όχι, ρε πούστη, γαμίζω κι εσύ και ο άλλο ο μαλάκα ο Δαβίδ, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, Μαρία. Σε πήδηξε, όχι, δεν με πήδηξε. Αγαμίσου, στείλ τον ξανά πίσω στη μάχη, μπας και ψοφείς. Αγαμίσου, αλλά έκανα. Εγώ την έκανα τη χάρη. Ναι, λοιπόν, πηγαίνει στη μάχη λοιπόν ξανά ο Ουρίας και πεθαίνει. Λογικό. Λοιπόν, πώς ο Θεούλης τα βλέπει τώρα αυτά. Και λέει, Δαβίδ... Το παράκανε. Μαλακίας. Δηλαδή κάπου όπα. Ναι. Ναι. Και τι κάνει ο Θεούλης για να φέρει λίγο κάπου το ισορροπία, το balance έτσι στο σύμπαν. Ζωντανεύει τον Ουρία. Καταργέται το παιδί του. Του Δαβίδ. Του Δαβίδ με την άλλη. Με τη Βυρσοδέψη. Με τη Μαρία. Ναι. Δηλαδή. Καταργέται το παιδί. Ναι. Και 7 ημερών το παιδί πεθαίνει. Τι φταίει ρε μαλάκα το παιδί. Το ξέρεις εσύ και δεν ξέρει ο Θεός. Τι φταίει το παιδί. Ναι, okay. Οπότε η Βυρσαβέ, η Μαρία λοιπόν, είναι θλιμμένη γιατί έχασε το παιδί της και πάει ο Δαβίδ να την παρηγορήσει ότι όχι ότι του Δαβίδ του λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Okay. Αλλά έχασα το παιδί, κλαίει και ο Δαβίδ είναι, έλα δεν πειράζει, θα σου δώσω ένα άλλο, σταμάτα, να το βρούμε, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα. Και έτσι ξέρεις ο Δαβίδ όπως ήταν, δεν μπορεί να δει γυναίκα να κλαίει. Κάτι παθαίνει. Χάδι στο χάδι, φιδί στο φιδί. Κάτι παθαίνει κι αυτός. Ναι. Ναι, ναι. Της δίνει κι άλλον έναν εκεί που κλαίγανε. Ναι. Καρπερός όπως σου είπα. Έχει γίνει γραφική. Την ξαναγκαστρώνει. Είστε γραφική. Την ξαναγκαστρώνει λοιπόν ο Δαβίδ. Τελειώ. Ναι, αλλά τώρα δεν είχε άντρα να φοβάται. Οπότε ακριβώς. Τα αρχίδια μας τώρα. Οπότε έτσι γεννιέται ο γιος του ο Σολομώντας. Γνωστός, θρυλικός Σολομώντας. Ο λοιπόν, γνωστός Σολομώντας. Ναι. Άρα δηλαδή έκανε και η πρίγκιπα αυτή μέσα σε όλα. Ναι, ναι, ναι. Του δώσαν και το θρόνο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Σολομώντας, ο οποίος εφόσον είχε γίνει τύπου από έρωτα, τύπου ότι ήταν σωστά τώρα, γιατί δεν υπήρχε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα δεν Θεό ήταν οκ, okay, δεν πήρε καμιά κατάρα, δεν πήρε τίποτα. Δεν ήταν η γκάπλα του Δαβίδ τώρα. Αυτό, αυτό, αυτό ήταν αγάπη, επειδή την είδε την άλλη που έκλεψε. Ναι, ναι, ναι. Και όπως λέει ακριβώς το κείμενο, τον αποκάλεσε Σολομώντα και ο Κύριος τον αγάπησε. Ναι. Ο οποίος με τη σειρά του Σολομώντας θεωρείται ότι γάμισε πάνω από 1000 γυναίκες. Ποιος είναι ρε μαλάκα ο τέτοιος? Ήτανε... πολύ μπίχτες τότε. Ο Σπαλιάρας. Ο Σπαλιάρας του... της, της εβραϊκής σε κοινότητας εκεί πέρα, τι διάλογο σε είναι. Παρακαλώ. Ο Σολομώντας, δηλαδή ο Θεός ήταν. Πήρε από τον μπαμπά του. Ρε πούστη, δηλαδή. Τώρα γιατί το έκανες αυτό, ρε Δαβίδ? Δηλαδή τα έχουμε πει μια, τα έχουμε πει δυο. Ρε φίλε, ηρέμησε λίγο κάπου.
Όλα okay. Ο μόνος χαμένος από όλη αυτή την υπόθεση ήταν ο Ουρίας, ρε μαλάκα. Και το πρώτο το παιδάκι. Πέθανε. Ναι, γιατί έτσι. Γιατί γιόλο, ρε μαλάκα. Δεν θέλω να έχεις παιδί με αυτήν. Έτσι. Κατάλαβα. Με αυτήν έτσι, παιδί, εγώ δεν θέλω. Φοβερές ιστορίες. Και τα λέγανε, ας πούμε, τα διδάσκανε αυτά. Δεν ξέρω. Λες. Λογικά ναι. Για να τα γράψαν και να τα έχουμε μέχρι σήμερα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα μου. Είναι κακές και σαν ιστορίες. Δηλαδή, δεν έχει ένα arc. Ναι. Δεν λυτρώνεται κάπου. Δεν... Μαλάκα δεν έχουν καθίσει να το σκεφτούν γι' αυτό. Ναι, ήταν πολύ πρωτόγονες. Σύγχρονο character arc αυτό, και αψίδες. Δηλαδή, πρώτη πράξη, δεύτερη πράξη, τρίτη πράξη. Βγαίνει ρε μαλάκα ο Λότ. Προτείνει τις κόρες του, ξέρω εγώ. Οκ, okay, αφήστε τους αγγέλους, κάνετε τις κόρες μου. Κάτσε ρε φίλε, αυτό κάπως δεν πρέπει να το τιμωρήσεις. Δεν πρέπει. Κάτι να του πείσαι. Η άλλη γύρισε να κοιτάξει πίσω και την είπε Σπάρτα. Πάρτα. Ναι, ήταν γυναίκα όμως, δεν μας νοιάζει. Είναι και αυτό. Είναι και εδώ αυτό, στην Κρήτη ακόμα λένε τι παιδί. Έκανες παιδί ή κορίτσι. Ναι, είναι ένα τέτοιο. Δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή και αυτό και με τον Δαβίδ κάπου. Τιμώρησέ μου και λίγο τον Δαβίδ, ρε φίλε. Εξαιρετικό θέμα. Δεν θα πέσει από τα μάτια μου. Πιστεύω θα πάει πολύ καλά αυτό το θέμα με το. Δεν είναι, εμείς το βλέπουμε σαν ιστορία. Κοιτάει τις κόρες του και. Αυτό έκανε, ρε φίλε. Λότ, ψάξτε Λότ. Εγώ θα το βρω. Έχω τα βρήκα. Το θέμα είναι ότι αυτά είναι κομμάτι της θρησκείας. Είναι. Καλός ή κακός. Είναι το κρυμμένο το κομμάτι. Ναι. Αυτά είναι παλιά. Πρακτικά νομίζω αναγνωρίζονται. Under the rug. Αναγνωρίζονται κανονικά, αλλά. Αυτό, δεν είμαστε και πολύ περήφανοι. Εμείς θα θυμόμαστε δηλαδή μόνο την Καινή Διαθήκη που ήρθε ο Χριστούλης και έκανε τα ψάρια. Η Καινή είναι η εμπορική, αυτό είναι το πρόσωπο που θέλω να δείξω. Ναι, το Return of the Jedi. Δεν είναι το Return of the Jedi. Revenge of the Sith. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ποιο? Ότι εκεί ήταν. Ότι το δεύτερο είναι καλύτερο από το πρώτο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι. Γιατί σκάει το A New Hope, λένε α, ωραίο αυτό. Ναι, αλλά η καλύτερη ταινία Star Wars θεωρείται η δεύτερη. Όχι η τρίτη, ούτε η πρώτη. Το πρόβλημα είναι ότι. Από το original. Όχι, όχι, όχι. Το Disney. Το Disney μου άρεσε πιο πολύ. Γιατί Disney. Και το πρώτο είναι ωραίο εκεί. Εδώ το πρώτο είναι πολύ προχειρογραμμένο. Δεν έχουν καταλήξει ακριβώς που θέλουν να πάνε με τη θρησκεία. Ναι. Έχουν πει ότι σε αυτή τη θρησκεία οι άντρες έχουν σημασία. Το δουλεύουν και λίγο ενώ βγαίνουν τα επεισόδια. Ναι, το ψάχνουν, έτσι. Το ψάχνουν. Δεν έχει πολύ προχειρότητα. Θα βγει και μετά ο Χριστός και να πει αυτά δεν είναι κάνον. Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά είναι μαλακίες, δεν ισχύουν αυτά. Ξέχασα μια ιστορία, ρε μάνα. Αυτά είναι σε άλλο κόμικ. Πώς το έλειψα έτσι. Τι ρε, τι ξέχασα. Ξέχασα μια ιστορία ότι πέρασα. Άλλο ένα εξαιρετικό επεισόδιο του χειρότερου podcast. Είμαι 99% σίγουρος ότι οι ιστορίες είναι αληθινές. 99%? Δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ. Εργάστηκα σκληρά για να τις βρω. Ναι. Θέλω να μας πεις. Σε επιβεβαίωσα από δύο πηγές. Δηλαδή ο Ελισέος είναι σίγουρα σωστός. Ο Λότ είναι. Έχει πολλά. Ναι. Θέλω να μου πεις εσύ τώρα το ταξίδι σου με το Θεό. Πώς ήρθες. Πώς ξεκίνησε. Ναι, ναι. Έβριζα, λέει, μια μέρα που έχανα στο Fortnite Χριστούς και Παναγίες και έτσι λέει είπα να στραφώ εκεί. Την πίστη την είχα πάντα. Α. Στην καρδιά μου. Στην καρδιά ναι, μου. Ναι, ναι. Και εγώ να σας πω την. Σαν τον τέτοιο. Πώς το λέγανε τον ηθοποιό. Σερβετάλη. Ναι. Που τον βλέπει στο. Είσαι το τέρι μου, ξέρω εγώ. Ναι, την με την τέτοια, ναι, ναι. Και τώρα είναι ο άνθρωπος του Θεού, ναι. Α, δεν τα πιστεύεις αυτά εσύ. Αυτά είναι τα χειρότερο μου. Το χειρότερο μου είναι αυτός, ο Σερβετάλης. Όντως, συγκεκριμένα, ναι, με το δεν όνομα. Δεν τον μπορώ. Όχι, δεν τον μπορώ ότι τύπου βρήκες τον Θεό και ναι, αυτό. Τον αυτόν από το τέτοιο. Τον είχε το Λούμπεν που λέει έτσι θα χέζεται. Αυτός το... δεν βρήκε το Θεό. Βρήκε... Αυτός είναι βιγκανισμό. Ναι, βρήκε άλλο. Ναι. Αυτό το δέχομαι. Ναι. Το δέχομαι. Το δέχεις. Δεν ξέρω γιατί, στο μυαλό μου γιατί. Εμένα αυτό, και αυτό μου φαίνεται περίεργο. Μου φαίνεται περίεργο, αλλά αυτός δεν είναι ποτέ και ο υπερβολικός ο extreme από την άλλη πλευρά. Ισχύει. Δεν είναι ότι έκανε. Εντάξει, το βέβαια τέτοιο. Αυτός λέει ότι εγώ είχα full γκομενάκια και τέτοια το 90 που ήμουν. Ναι. Όνομα και ιστορία. Έτσι είχε. Λογικό, πει. Λογικό. Και ότι την είχα ακούσει και έτσι γύρισα. Ναι. Και ηρέμησα γιατί δεν μπορούσα άλλο με αυτή τη φάση. Και δεν μπορώ, Chris Pratt. Είναι συνέχεια. Όχι. Συνέχεια, όχι συνέχεια. Mm-hmm. Συνέχεια, ναι. Μας πρίζει τα αρχίδια με το Θεό. Όντως. Ναι. Δεν του το είχα, ρε μαλάκι. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ, ρε φίλε. Ο Άντι από το. Αυτό ακριβώς, ρε μαλάκι. Μαλάκι. Γιατί τόσο χάλια. Γιατί τόσο άσχημα, δηλαδή. Ήσουν αυτό. Ήσουν
Ο άντι, ρε μαλάκα, δηλαδή δεν γίνεται. Καθολικά εννοεί, με καθολικούς. Λέει, βγαίνει, κάνει story προχθές. Καθόμουν σπίτι, ήμουνα down και λέω, OK, δεν πρέπει να είμαι down και θα πάω για τρέξιμο. Οπότε έβαλα, άκουσα τη χριστιανική μουσική μου. Ο Θεός με βοήθησε εντωμεταξύ. Όλα αυτά τα λέει με ένα μπλουζάκι αμερικάνικη σημαία, ξέρω εγώ. Και είναι. Όντως τώρα. Ναι, 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 είναι πιο ωραίο. Είναι πολύ, πολύ κακό, δηλαδή. Ναι, 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 ναι. Α, δεν το και αρχίζει αυτό, και λέει και πήγε και άκουγε χριστιανική μουσική. Μου κάτι και χριστιανική ραπ. Και ο Θεός του παρουσιάστηκε τι λες και τώρα, ένιωσε ρε. Καλύτερα και όλα θα πάνε καλύτερα. Και είμαι... γιατί ρε μαλάκα. Ο Κρίσο Πράτ όλα αυτά. Γιατί ρε μαλάκα Κρίσο Πράτ. Ο Κρίσο Πράτ αυτό. Και τη γυναίκα του σε αυτό το πώς που έλεγες, έλεγε ότι τη γυναίκα του τη γνώρισε στην εκκλησία και πόσο τυχερός είναι. Μια φάση μου φαίνεται ότι είναι αυτή στον Chris Pratt. Όχι, όχι, είναι χρόνια έτσι. Ναι. Είναι πολύ άσχημα. Εντάξει, και ο Τραβόλτα με τη σαϊντολογία έχει αυτό το πράγμα. Να ρε μαλάκα, αυτό χρωστούσαμε. Σαϊντολογία. Σαϊντολογία χρωστούσαμε. Να χρωστούμε και μια σαϊντολογία. Κάποια στιγμή θα γίνει, ναι. Που τους έχουμε δηλαδή τύπου. Ω, μαλάκα, αυτό ήταν genius και αυτό. Και μετά βλέπεις, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν ήταν και πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, αντικειμενικά. Δηλαδή αν το είχες αυτό μέσα στο σπίτι σου, δεν έλεγες ένα genius. Θα πεις μαλάκα τι απροσάρμοστο μου νόπανο να τη γαμίσου. Θέλει αυτό. Άστε, διάλο, για να πετύχεις, θέλει να είσαι αυτό. Θέλει να είσαι... Ναι. Μαλακισμένο. Ναι ρε παιδί, εγώ αυτό κάνω. Τελείωσε. Ας πούμε ο Ιησούς θα μπορούσε άνετα να είναι ο Steve Jobs. Το φαντάζεσαι. Όχι, φίλε. Άνετα θα μπορούσε να είναι Steve Jobs. Τους γαμάει όλους. Όλους τους γαμάει. Ναι, αλλά... Και είναι μαλάκες. Πρέπει να περπατάμε ξυπόλυτη, άπλυτη. Ναι, ναι, και πήγαινε στη δουλειά μας, μαλάκα, ναι, και τους γάμους. Ναι, 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 ναι. Δεν θα φύγεις από εδώ πέρα, ναι, ναι. Αν δεν μου το δώσεις αυτό. Ναι, εγώ σχολάω σε 5 ώρες. Ναι, ναι. Σχολάω όταν μου το φέρεις αυτό. Πρόσεξε με, θα κάτσεις μια εβδομάδα μέσα στη δουλειά. Στα αρχίδια μου, ναι. Εγώ φεύγω. Ναι, μα δεν μάθω ότι έφυγες. Μα δεν μπλένομαι, δεν τρώω στα αρχίδια μας, ρε μαλάκα. Δεν κατάλαβες. Γιατί, συγγνώμη, ο Χριστός στους Αποστόλους τι έλεγε? Φίλε, έτσι, πάντε είναι. Να δουλέψετε 8 ώρες και ελάτε να μου πείτε πώς φέρατε. Τους έλεγα θα γαμηθείτε ρε μουνιά, θα γαμηθείτε. Εδώ. Λες, εσύ τι, δεν κάνεις αλλιώς επιχείρηση. Έτσι, έτσι γίνεται. Ναι, αλλά έκανε... Και η εκκλησία, στο λέω εγώ, είναι από τη μεγαλύτερη επιχείρηση που υπάρχει. Shots fired. Πω, πού θα ψάξουν να κρυφτούν. Άστα, τι να κρυφτείς. Να σου πω κάτι. Ιστορία τέχνης που έκανα. Ναι. Θέλετε να σας πω για τους καθολικούς, άντε να το πάω στους καθολικούς. Πες ότι... στους καθολικούς, ρίξτε. Ότι οι Ορθόδοξοι είναι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι. Λίγο καλύτερη είναι η Ορθόδοξη, να τα λέμε και αυτά. Λίγο. Είναι καλύτερη από τους είναι καθολικούς. Είναι λίγο καλύτερη. Γιατί εμείς δεν γαμίσαμε την τέχνη σας. Οι καθολικοί. Ναι. Μαλάκα, οι καθολικοί είναι ξεκάθαρο franchise. Franchise, όχι μαλακίες. Yeah. Δαιμονικό καπιταλιστικό franchise. Δηλαδή τύπου στα αρχίδια μας, ρε. Φέρτε λεφτά και. Βάλτε όπου θέλετε, βάλτε σταυρούς, βάλτε 7, βάλτε το 1. Τουλάχιστον στην Ορθοδοξία κρατήσαμε λίγο και ένα ελαφρύ spiritual στοιχείο. Δεν έχουμε τέτοιο εμείς. Δεν ήμασταν, δεν πιάσαμε το πολύ δυτικό κόσμο. Είναι. Κρατήσαμε τα ανατολικά, δηλαδή η Ελλάδα. Ναι, αφού οι άλλοι κάναν franchise, αυτό σου λέω. Αυτό δεν χωθήκαμε πολύ εμείς από εκεί. Όχι, εμείς είχαμε στάνταρ ρεπερτόριο. Δεν ξέρω, σαν τα μπουζούκια αυτό... ήμασταν. Δηλαδή, κάποιο που δεν πάει στα μπουζούκια δεν θα πάει στα, ναι, μπουζούκια. Ναι, ναι, κατάλαβες. Ναι, ναι. Τα μπουζούκια είναι καθαρό αίμα. Σου, ναι, λέει, εμείς αυτό είμαστε. Ναι, άμα, ναι, θες, έλα. Ωραία. Ότι εμείς που είμαστε τη γειτονιά. Και άμα πας μέσα στα μπουζούκια θα περάσεις καλά, θα κάνεις αυτό. Μπορεί να σε πιάσει και σένα, ρε παιδί, με, ναι, αυτό το πράγμα. Οι καθολικοί κάνανε επιθετικό μάρκετινγκ. Σαν τους φίλους τους Ιαχωβάδες. Πόρτα-πόρτα πηγαίνανε, ρε μαλάκα. Σε νησιά πηγαίνανε. Παντού, ρε. Δεν αφήσανε τίποτα. Πέτρα. Δεν αφήσανε τίποτα. Πηγαίνανε στους Αζντέκους και τους λέγανε: έχετε ακούσει και το Lord and Savior? Τι καμίσου, ρε μαλάκα. Δεν λεπτά να τους μιλήσω για τον ίδιο. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό, ποιο ανθρωποθυσίες κάνουμε εδώ. Ποια, αυτά είναι πασέ. Εδώ. Πηδάτε τις κόρες σας και τέτοια. Καλύτερο. Καλύτερο. Δεν είναι καλύτερο από το να κάνεις μια προσευχή και να βρέξει, από το να πρέπει να σκοτώσεις 40 άτομα. Δεν είναι καλύτερο? Πιο πρακτικό. Δεν ξέρω πώς έπιασε τέτοιο. Έπιασε, ήταν στο σωστό μέρος, στο σωστό χρόνο. Ανέκαθεν αυτοί οι οποίοι ήταν αρχηγοί της εκκλησίας ήταν απτοί. Ο πλούτος τους ήταν απτός. Όχι μόνο
θεωρητικός και spiritual. Τέλος πάντων, λοιπόν, μη γράφετε μπινελίκια από κάτω, δεν θα σας δώσουμε σημασία. Αρχικά θα κάνουμε το κλασικό disclaimer, γράψτε ό,τι θέλετε, εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Εγώ δεν απαντά, δεν ασχολούμαι delete, θα φάει delete. Με την πίστη του καθενός. Εντάξει, όχι, χέστηκα. Εγώ με τους τρελούς ναι. Θέλω τώρα, δεν είναι ξεκάθαρος. Αυτοί που θα μπουν πάλι και θα κάνουν το κατεβατό τη μια μισή σελίδα και νομίζουν ότι θα το διαβάσουμε. Οκ, εντάξει. Αυτούς τους βγάζω εκτός. Αλλά αυτό, μπορεί τώρα να υπάρχει, ρε παιδί μου, κάποιος από αυτούς που μας βλέπει έτσι πιο φανατικά και να λέει, ρε μαλάκες, μην το πιάνετε αυτό το θέμα και αυτό και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εσείς άμα θέλετε, μπορείτε να πιστεύετε, εγώ δεν θα σας πω, α, αυτοί που πάνε και χέστηκα, κάντε ό,τι θέλετε. Από τη στιγμή, όπως είπες και πολύ ωραία στο προηγούμενο επεισόδιο, στο δικό μου κόλο μπαίνει. Δεν μπαίνει στο δικό μου, άρα κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά, by the way, μέσα στις γραφές που υποτίθεται ότι υπάρχουν στο όλο concept, υπάρχουν και αυτά. Εντάξει, από εκεί ξεκίνησαν τα πράγματα. Ωραία. Βελτιώθηκαν πολύ, μπορούμε Βελτιώθηκαν να πούμε. Βελτιώθηκαν πολύ, ναι. Okay. Πάλι γυναίκα δεν είναι. Γυναίκα είναι ένα δεύτερο. Δεν είναι, τέτοιο, αλλά εντάξει. Δεν είναι. Τουλάχιστον ο άντρας. Άμα θέλετε επανάσταση στα θρησκευτικά, βάλτε τις γυναίκες στο Άγιο Όρος να δούμε τι θα γίνει. Δεν τα σκεφτόταν αυτά τότε ο Θεός. Περίεργο. Δεν τα σκεφτόταν ότι η γυναίκα. Ήταν expansion η γυναίκα γι' αυτό. Το βασικό, το game τέτοιο. Ήταν ο άντρας. Έβγαλε ένα πλευρό να κρατήσει κανένα φράγκο. Αυτό, expansion. Άκρη. Ξεκάθαρα είναι expansion. DLC. Αυτό, DLC, ναι. Και season αυτό. Pass και τέτοια. Πάρε και αυτό. Αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Αμφιλεγόμενο το σημερινό επεισόδιο. Όπως και να πάλι έχει. Ταρακούνησαν τα νερά ναι, του ναι, YouTube. Ναι, ναι, ναι. Του YouTube, του. Γνωστή podcaster. Έπεσε το Spotify. Έπεσε. Ποιος Τζο Ρόγκαν και αρχίδι. Εντάξει. Λοιπόν, ωραίο. Έξτρα αφιερωμένο επεισόδιο στους ακουστικούς. Μαλάκες, δεν έδειξα τίποτα, ρε. Τίποτα. Σταμάτα να μιλάς αυτό που το πεις. Δεν έχω κατοπίδεις ρε, φάνης είναι. Α, φάνης, φάνης, ναι, ναι. Έτσι ρε, έτσι. Δεν μπορώ, έχω λιώσει ρε. Βλέπω συνέχεια, μου ξέρεις τι μου βγάζει. Μου τα στέλνει και ο Λοΐζος το τέτοιο συνέχεια. Μου στέλνει, αυτοί έχουν ραδιοφωνική εκπομπή. Όχι η ίδια, μου φαίνεται διαφορετική, αλλά έχουν ραδιοφωνική. Και τον πιάνουν κάτι η αμόκ. Μαλάκα, να σου πω κάτι, εγώ απολαμβάνω πάρα πολύ τα του Φάνη, αλλά είμαι σίγουρος ότι φίλε Φάνη Λαμπρόπουλε, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή για να διατηρήσουμε αυτή την έξαρσή σου που είναι χρυσή, δηλαδή μας κάνει και γελάμε. Και μαλάκα, θα πάθεις ανέβρισμα. Αν συνεχίσει έτσι, θα πάθεις ανέβρισμα, ρε. Δηλαδή τσιροκοπάει μαλάκα στο. Έξαλλος. Τα πίκερ στο ραδιόφωνο πρέπει να είναι τσίτα συνέχεια, ξέρω εγώ πάνω. Και με πιάνει, δεν μπορώ, με πιάνει σπαστικό αυτό. Σταμάτα και τώρα το, είναι πολύ κακό αυτό, ναι, γιατί αρχίζει και με την προσωπικότητά μου, έχει αλλοιωθεί τώρα. Αρχίσα να γίνομαι κι εγώ, να πέσουν τα μαλλιά μου, μαλάκα, θα γίνω τέτοιο. Ήδη έχω φαρδίνει, ό,τι πρέπει. Μαύρο κώδικο. Γι' αυτό έχω ντυθεί full black σήμερα, γιατί με είδα μετά άσπρα. Μίλας για εικόνα, γιατί η ακουστική κλαίνε. Λοιπόν, ακουστική, έχω πάρει μια φόρμα top πάνω κάτω, μαύρο παπούτσι, όλα μαύρα. Total black. Γιατί στο προηγούμενο επεισόδιο, εσείς δεν το είδατε, σας γλιτώσαμε, αλλά στο προηγούμενο επεισόδιο φορούσα μια άσπρη φούτερ, μαλάκες, έπιανα όλο το κάδρο, ρε. Έβγαινε το. Ήταν oversize, boyfriend. Άκουσες, πάλι το έκανα. Όλο το κάδρο. Δεν χωρούσε τίποτα μέσα. Τίποτα, ρε μαλάκα, τίποτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Χάλια, πολύ χάλια. Πολύ χάλια. Αυτά και αυτή την εβδομάδα. Άλλο ένα εξαιρετικό θέμα. Άλλο ένα εξαιρετικό θέμα. Πείτε μας, αν είδατε το poll στο Spotify. Όχι. Το poll βγήκε. Το poll. Εγώ δηλαδή, άμα μπω μέσα, θα το δω, ας πούμε. Δεν ξέρουμε. Εξαιρετικό, ε. Ναι, δεν έχω ήχο. Ωραία, τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Μ' αρέσει που μου το πει τρεις μέρες μετά που έχει βγει το επεισόδιο. Θανάση, δεν έχω ήχο. Άλλο ένα δώρο στους ακουστικούς μας φίλους. Πολύ διπλό κοντά επεισόδιο. Τα πολύ κοντά εβδομάδα. Τα επεισόδια. Τέλεια, εκπληκτικά. Λοιπόν, χαιρετώ σας. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Τι επεισόδιο την άλλη εβδομάδα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Θέμα. Σούπα, τόσα θέματα σου. Στο περίπου, ρε παιδί μου. Θες Τέσλα, θες αστυνομικό θρίλερ. Να ξεκινήσουμε με ένα θρίλερ τέτοιο. Ένα θρίλερ. Και μετά βιογραφία. Και μετά βιογραφία. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε. Ένα mini true crime. Μπορεί να είναι potpourri true crime. Θα δούμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, μάγκες. Την επόμενη εβδομάδα, μάλλον. Καλή συνέχεια, τα λέμε. Τουρ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